Λόμπινγκ ουσιαστικά είναι κάθε έμεση ή άμεση επικοινωνία που λαμβάνει η χώρα είτε με αμοιβή είτε χωρίς αμοιβή από τρίτα άτομα, είτε και από τα άτομα που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα, και τα οποία αυτά άτομα στοχεύουν στο να επηρεάσουν δημόσιες πολιτικές. Να επηρεάσουν δηλαδή ένα νομοσχέδιο, μία απόφαση και να προωθήσουν με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις που εκπροσωπούν. Τρίτο πρόσωπο σημαίνει ουσιαστικά όταν κάποια επιχείρηση, κάποιος φορέας προσλαμβάνει έναν ειδικό λομπίστα, ας το πούμε, σύμβουλο επικοινωνίας, για να προωθήσει τις θέσεις του πελάτη του. Αυτός είναι ο ορισμός, ας πούμε, των... Έτσι, αυτό σημαίνει τρίτα άτομα στην περίπτωση του lobbying. Χαρακτηριστικό παράδειγμα lobbying, της lobbying βιομηχανίας είναι η καπνοβιομηχανία, για παράδειγμα. Οι οποίοι επί δεκαετίες προσπαθούσαν να φρενάρουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναγράφονται στα πακέτα των τσιγάρων τα μηνύματα περί του πόσο κακό κάνει το κάπνισμα. Και υπήρχαν περιπτώσεις όπου, και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που θεσμοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μητρό Διαφάνειας για το Λόμπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ανακαλύφθηκε ότι αυτές οι βιομηχανίες, οι καπνοβιομηχανίες, είχαν πιάσει αρκετούς ευρωβουλευτές, σε κάποιες περιπτώσεις τους είχαν δωροδοκίσει κιόλας, ώστε να παρουσιάσουν έτσι τις προτάσεις των εταιριών αυτών ως τροπολογίες. Λοιπόν, το θέμα του lobbying ως Blue Watch μας απασχολεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είχαμε αρχίσει να πρωτοδραστηριοποιούμε σε αυτό το τομέα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όσο γινόντουσαν δηλαδή οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάδειξη του θέματος και τη δημιουργία ενός μητρώου διαφάνειας για το lobbying που θα έπιανε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μέχρι τότε το μητρώο διαφάνειας για το lobbying ίσχυε μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο. Και τότε είναι που αρχίσαμε να μαθαίνουμε και εμείς περισσότερα και θεωρήσαμε ότι χρειάζεται και στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν στην Ελλάδα μεγάλες εταιρείες lobbying όπως οι Βρυξέλλες ή δεν ξέρω, στη Washington, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αν θέλετε, υπόγειες διαδρομές και επικοινωνία ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα και μεγάλες εταιρείες, είτε αυτές είναι ελληνικές είτε του εξωτερικού. Οπότε θεωρήσαμε ότι ως οργανισμός ο οποίος προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία θα έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιστορία αυτή είχε ξεκινήσει πριν 2-3 χρόνια περίπου. Είχαμε κάνει μια επαφή με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όταν είχε πρωτοσυσταθεί για να τους προτείνουμε την ιδέα αυτή, ώστε να σιγά σιγά να αρχίσει να θεσμοθετείται και να νομοθετηθεί ένα πλαίσιο για την ρύθμιση του lobbying. Ήταν αρκετά δεκτική, τους στείλαμε συγκεκριμένες προτάσεις που τις δουλέψαμε αντλώντας πληροφορίες από και καλά παραδείγματα από περιπτώσεις του εξωτερικού, όπως της Ιρλανδίας, του Καναδά, που έχουν πάρα πολύ δυνατά πλαίσια. Οι προτάσεις αυτές ήταν καλοδεχούμενες από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά από ένα σημείο και έπειτα έπαψε η επικοινωνία και θεωρήσαμε κι εμείς ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη εξέλιξη, ώσπου εντελώς τυχαία συμμετείχα σε ένα συνέδριο του OECD, όπου είδα ότι βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Βορύδης. Το θέμα του συνεδρίου ήταν το lobbying στον 21ο αιώνα. Και εκεί αναρωτήθηκα πώς και γιατί και τι θα πει από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο και από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρονται. Γιατί να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε καταθέσει την πρόταση για το Μητρό Διαφάνειας και τη ρύθμιση του lobbying και στα πλαίσια του Open Government Partnership, όπου η Ελλάδα ως μέλος αυτού του οργανισμού κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια δεσμεύεται να υλοποιήσει κάποιες προτάσεις είτε της κοινωνίας των πολιτών ή και δικές τους, κάποιες έτσι
ρυθμίσεις, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία στο πολιτικό σύστημα. Έτσι, και εμείς σε αυτά τα πλαίσια είχαμε προτείνει το Μητρό Διαφάνειας και τότε το Υπουργείο μας είχε πει ότι δεν είναι ακόμα όριμες οι καταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν είδα εγώ τον κύριο Βορύδη να αναφέρεται στο Λόμπινγκ στα πλαίσια του συνεδρίου και να ανακοινώνει ότι η Ελλάδα το δουλεύει εδώ και κάποιους μήνες αυτό το νομοσχέδιο και ότι θα έρθει μέσα στον Ιούνιο, εκεί κάπως εξεπλάγει και τέλος πάντων μετά πολλά, αφού επικοινώνησα με την αρχή διαφάνειας, επιβεβαίωσαν ότι προχωράει το νομοσχέδιο, εξέφρασα το παράπονό μου ότι δεν μας κάλεσαν ως φορείς κοινωνίας των πολιτών που ασχολούμαστε με το θέμα να τους θέσουμε τις απόψεις μας, και τότε με ενημέρωσαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν είχε συσταθεί καν νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι το δούλευαν τελείως εσωτερικά και ότι είχαν και κάποιες έτσι συμβουλές από τον ΣΕΒ. Κάτι το οποίο είναι, θεωρώ, αρκετά προβληματικό, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο ΣΕΒ είναι, θα έλεγα, το νούμερο ένα lobby group στην Ελλάδα, έτσι, εκπροσωπεί δηλαδή συμφέροντα της βιομηχανίας, της μεγάλης βιομηχανίας. Το αντίπαλο δέος του ΣΕΒ σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό και εμείς, διότι εμείς πιστεύουμε στη διαδικασία της ρύθμισης του lobbying, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Ένας οργανισμός όπως ο ΣΕΒ θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, ώστε αυτές οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί να είναι όσο το δυνατόν πιο χαλαρή και χαμηλή. Οπότε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ζητήσαμε από τον κύριο Βορύδη μια ακρόαση, ώστε να του παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας. Είχαμε κάνει μια κοινή επιστολή με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς, για να ζητώντας του συνάντηση. Μας απάντησε αρνητικά, μας παρέπεψε στη δημόσια διαβούλευση, που και καταλαβαίνετε, όταν φτάνει κάτι στη δημόσια διαβούλευση, το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί εν πωλής. Και αυτή ήταν η επαφή που είχαμε. Και μετέπειτα μάθαμε, αυτό μάλιστα το είχαν αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι ο κύριος Βορύδης εκείνες τις μέρες είχε συναντηθεί και με τη μεγαλύτερη εταιρεία lobbying στην Ελλάδα για να συζητήσει το νομοσχέδιο. Άρα δεν δέχτηκε να δει εμάς, αλλά δέχτηκε να δει την εταιρεία αυτή. Λοιπόν, το νομοσχέδιο λοιπόν πέρασε σε επίπεδο επιτροπής. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήρθαμε σε επικοινωνία, δηλαδή το δικό μας lobbying ξεκίνησε, όπως λέγαμε προηγουμένως, με την προσπάθεια να επηρεάσουμε στο επίπεδο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Μετέπειτα, αφού χάσαμε αυτή την ευκαιρία, δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις μας, αποφασίσαμε να κινηθούμε αλλιώς και αρχίσαμε να επικοινωνούμε με βουλευτές από όλα τα κόμματα. Στείλαμε τις επιστολές μας, στείλαμε τις θέσεις μας. Είχαμε και επαφή με κάποιους βουλευτές οι οποίοι δεν γνωρίζαν το θέμα εις βάθος, οπότε τους δώσαμε έτσι ένα briefing για να καταλάβουν καλύτερα ποιο είναι το state of play. Και έγινε μια συζήτηση, θεωρώ έγινε καλή συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής. Νομίζω ότι τους κάναμε έτσι καλά ιδιαίτερα. Και στη συνέχεια μας κάλεσαν και στην ακρόαση φορέων, όπου διατυπώσαμε τις θέσεις μας. Εδώ να σημειώσουμε ότι προς μεγάλη μας χαρά κάποιες από τις προτάσεις μας έγιναν δεχτές και έχουν ενταχθεί στο τελικό νομοσχέδιο, στο τελικό νόμο. Βέβαια θα έλεγα ότι είναι και οι πιο ανώδυνες. Διότι η ουσία του προβλήματος με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έγινε στον ορισμό που δίνουν στο lobbying. Δηλαδή, όταν φτιάχνουμε ένα νόμο για τη ρύθμιση του lobbying, δύο πράγματα κοιτάμε. Τον ορισμό, από τη μία, και το δεύτερο είναι κοιτάμε και τον μηχανισμό ο οποίος θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές, δηλαδή το Μητρό Διαφάνειας. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρούμε ότι ο ορισμός ήταν λιπέστατος και απέκλειε, ουσιαστικά αποκλεί από τον έλεγχο μια σειρά από δραστηριότητες που συνιστούν lobbying. Και σε επίπεδο
ελέγχου, το μητρό διαφάνεια δηλαδή, το νομοσχέδιο, ο νόμος δεν δίνει πολλές πληροφορίες και τα αφήνει όλα, λέει συγκεκριμένα ότι θα οριστούν κάποια θέματα του Μητρώου μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων. Κάτι το οποίο είναι αρκετά αρνητικό, θα έλεγα, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο νομοσχέδιο που το Μητρώο Διαφάνειας έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ένα Μητρώο Διαφάνειας για το lobbying θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να διαθέτει ανοιχτή και προσβάσιμη πληροφορία και μηχαναγνώσιμη πληροφορία σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Δεν πρέπει να υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί στο ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτό. Το Μητρώο αυτό επίσης θα πρέπει να... Στο Μητρώο αυτό θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα με πολιτικά πρόσωπα και ανθρώπους γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν έτσι εκτελεστική εξουσία και νομοθετική εξουσία. Θα έπρεπε να αναγράφονται αναλυτικά ο σκοπός των συναντήσεων αυτών, πότε έλαβαν χώρα ακριβώς, οι προϋπολογισμοί των οργανώσεων και των ομάδων συμφερόντων που ασκούν το lobbying αυτό, καθώς και να περιέχει επίσης και εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο προβλέπει ετήσια έκθεση. Εμείς λέμε ότι αυτές οι εκθέσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα τρίμηνο να δημοσιεύονται. Οπότε ουσιαστικά το Μητρώο Διαφάνειας θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα εργαλείο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον κάθε πολίτη και σε δημοσιογράφους και σε ΜΚΟ να ελέγχουν ποιος προσπαθεί να επηρεάσει δημόσιες πολιτικές. Ο ελληνικός νόμος προβλέπει ότι το lobbying συμβαίνει και γίνεται μόνο επαμοιβή και μόνο με άμεσο τρόπο. Αυτό γιατί είναι προβληματικό? Γιατί βγάζει απ' έξω από τη ρύθμιση αυτή και από τον έλεγχο ουσιαστικά το lobbying που γίνεται, για παράδειγμα, in-house. Δηλαδή, αν έρθει μια εταιρεία από το εξωτερικό και προσλάβει έναν λομπίστα, αυτός θα γραφτεί στο Μητρώο Διαφάνειας και θα έχει πρόσβαση με τον νόμο σε πολιτικά πρόσωπα. Αν εγώ ως ΣΕΒ δεν χρειάζομαι να προσλάβω κάποιον και στείλω τον υπάλληλό μου να μιλήσει με τον υπουργό, αυτός αυτομάτως, επειδή δεν το κάνει αυτό επαμοιβή, ειδικά για αυτό το σκοπό, τότε θα μπορεί να κάνει αυτή τη συνάντηση και να μην καταγραφεί ποτέ. Οπότε με τον ορισμό που δίνουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πιάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του lobbying, το λεγόμενο επαγγελματικό lobbying, το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένο. Δεν είμαστε Βρυξέλλες, δεν υπάρχουν 15, 16, 20 εταιρείες που ασχολούνται με το lobbying. Εδώ το μεγαλύτερο κομμάτι του lobbying γίνεται αυτό που λέμε in-house, εσωτερικά δηλαδή. Ναι, το θέμα των περιστρεφόμενων θυρών, του conflict of interest κτλ. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό. Πρέπει να διέπει μια καλή νομοθεσία και ρύθμιση για το lobbying. Ο ελληνικός νόμος προβλέπει κάτι τέτοιο. Αν προβλέπει δηλαδή ένα λεγόμενο cooling off period 18 μηνών, προτού δηλαδή να μπορέσει κάποιος να αναλάβει κάποια θέση, είτε lobbying είτε από την ανάποδη σε φορέα που έχει αποφασιστικές εξουσίες. Οπότε από αυτή την άποψη, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Το θέμα όμως με το lobbying, και ήθελα να το πω και εξ αρχής αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ρύθμιση του lobbying και η νομοθέτηση του lobbying δεν γίνεται για να περιοριστεί το lobbying. Γίνεται για, ακριβώς αυτό, για να ρυθμιστεί, για να αναγνωριστεί ως φαινόμενο, για να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του και αξιολόγησης των διαδικασιών. Άρα, με μια νομοθεσία για το lobbying, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα μειωθεί η δραστηριότητα αυτή. Εξάλλου, το lobbying δεν είναι απαραίτητα κακό. Το lobbying, αν θέλετε, είναι και ένα στοιχείο της δημοκρατίας, διότι δίνεται η δυνατότητα, και είναι φυσιολογικό, συνέβαινε πάντα αυτό το πράγμα,
Δίνεται δηλαδή δυνατότητα σε φορείς που είτε είναι οργανωμένοι είτε όχι, είτε είναι πλειοψηφικοί ή μειοψηφικοί, να εκθέσουν τις θέσεις τους και τις ιδέες τους και τα προβλήματά τους στην εκτελεστική εξουσία. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Αρχίζει και γίνεται κακό όταν ο επηρεασμός γίνεται ανισομερός, όταν δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες που έχουν και μεγαλύτερο budget, ας το πούμε, μπορούν να προσλάβουν δικηγόρους, εταιρείες επικοινωνίας και να ασκήσουν αυτόν τον τρόπο πιο αποτελεσματικό lobbying και να επηρεάσουν επίσης προσφέροντας είτε δώρα είτε κάποιες άλλες παροχές. Οπότε, ως αρχή το lobbying δεν είναι κάτι το κακό και δεν περιορίζεται. Να φανταστείτε, η πρώτη νομοθεσία για το lobbying γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1800. Δεν είναι απαραίτητα κακό το lobbying ως lobbying. Το να γίνει σε ένα σκοτεινό διάδρομο είναι κακό. Το να γίνει ανοιχτά και σε δημόσια θέα μέσω του Μητρώου Διαφάνειας και με ένα εντός ενός ρυθμιστικού πλαισίου, αυτό είναι θεμητό. Αλλά το σκοτεινό, το παρασκηνιακό lobbying σε μια δημοκρατία νομίζω δεν είναι θετικό, διότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι ανοιχτές και διάφανες.